Ένα double, κατάκτηση πρωταθλήματος ξανά, αλλά λίγο ιδιαίτερο φέτος. Ιδιαίτερο γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά. Εντάξει, εννοείται, αλλά είναι πολύ σημαντικό που το πήραμε και το ευχαριστηθήκαμε. Εντάξει, είναι για τα σημερινά δεδομένα τώρα με τον Κορινό είναι ένα πολύ καλό επίτευγμα. Η πίκρα της Ευρώπης, το ταξίδι που ξεκινήσατε και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτό τώρα είναι. Καλύτερα να μην μας το θυμίζετε. Εντάξει, προφανώς ήταν. Είναι όνειρο να παίζεις τέτοια παιχνίδια και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό να κυρώνουν τέτοιες διοργανώσεις. Ναι. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει? Ναι, το πιστεύω. Θα μπορούσα να το κοιτάξουν λίγο παραπάνω. Εντάξει, ήταν μια, πιστεύω, για μένα μια βιαστική απόφαση. Αλλά εντάξει, ποιος είμαι εγώ τώρα να κρίνω. Τώρα, άμα αφιέρωνες αυτή την κατάκτηση πρωταθλήματος, πού θα την αφιέρωνες? Στην οικογένειά μου, πάντα όλα. Τι σου μένει από αυτή τη χρονιά εκτός από το δυσάρεστο της παύσης του πρωταθλήματος? Τι μου μένει? Εντάξει, είναι μια γλυκόπικρη τώρα κατάκτηση και χωρίς τους φάνους, χωρίς τους φιλάθλους μας. Εντάξει, είναι αυτό. Θα μείνει, θα την θυμόμαστε για πάντα, πιστεύω. Έτσι, όπως ήσασταν και η ομάδα η μόνη που πρόλαβα και έπαιξε και τη διοργάνωση του κυπέλου. Ναι, πάλι καλά. Εντάξει, εννοείται. Γιατί, ναι, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Θα τα πούμε.